Αγάπη για τη ζωή, λοιπόν, θα έλεγα. Η έμπνευση για ζωή. Και βλέπετε πόσο άδικο είναι τελικά να χάνεις τη ζωή σου τόσο άδοξα σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Δηλαδή, πραγματικά είναι από τους πιο άδικους θανάτους που μπορεί να συμβεί. Άρα, λοιπόν, θα έλεγα έμπνευση για ζωή, αγάπη για ζωή. Να σκεφτούμε ότι μπορεί να συμβεί και σε εμάς αυτό. Βλέπετε ότι κανένας από αυτούς τα δύο τελευταία περιστατικά που αναφέραμε εδώ στο νησί μας, δυστυχώς, κανείς δεν ξεκίνησε από το σπίτι του με σκοπό ότι θα χάνει τη ζωή του, έτσι, σε καμία μα καμία περίπτωση. Να όμως που συμβαίνει. Αυτό μπορεί να συμβεί και στον καθένα από εμάς. Άρα λοιπόν, έμπνευση για ζωή, αγάπη για ζωή, θα έλεγα εγώ, και από εκεί πέρα όλα τα άλλα θα έρθουν. Ας μην φτάσω στον προορισμό μου, παράδειγμα, μία ώρα νωρίτερα ή 10 λεπτά νωρίτερα ή 15 λεπτά νωρίτερα. Η ουσία έχει να φτάσω. Ας είμαι και λίγο πιο αργοπορημένος. Ας αρχίσω 10 λεπτά. Δεν χάλασε ο κόσμος. Η ζωή όμως είναι μία και είναι ωραία. Έμπνευση για ζωή, αγάπη για την οικογένειά μου, παρά το γεγονός ότι κυριαρχεί όταν πιάνεις το τιμόνι, το πιο τιμόνι, περισσότερο το θυμικό, κύριε Μεϊμαράκη, και οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα τα ήθελε ο καθένας από εμάς. Και να είναι αλήθεια αυτό που είπατε, είμαστε όλοι μας εν δυνάμει θύματα ενός τροχαίου. Κυρία Τουλγεράκη, ένα τελευταίο θα σας πω. Όλοι αφήνουμε το αποτύπωμα του χαρακτήρα μας στο δρόμο. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Όλοι λοιπόν αφήνουμε το αποτύπωμα του χαρακτήρα μας. Ας κοιτάξουμε τουλάχιστον να είναι το καλό.